Κάθεδρα Άντλησης Πετρελαίου. Όπως ανακοίνωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πριν από λίγο, το μορατόριο που ισχύει απαγορεύοντας τις υπεράκτιες γεωτρήσεις θα ισχύσει για άλλους 6 μήνες. Και αυτό είναι μια αλλαγή πολιτικής στα σχέδια τα αρχικά του Μπαράκ Ομπάμα. Στο μεταξύ, οι προσπάθειες να σταματήσει η διαρροή συνεχίζονται. Πάνε καλά με λάσπη και τσιμέντο μέχρι στιγμής και όλα πάνε σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Αντιμέτωποι με μηνύσεις τοπικών αρχών και ιδιωτών και υπό τις πιέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης, η πετρελαϊκή εταιρεία BP ξεκίνησε νέα προσπάθεια για να σταματήσει τη διαρροή πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού. Αυτή τη φορά, συσσωρεύοντας πάνω από το υποθαλάσσιο κοίτασμα, υγρά μεγάλης πυκνότητας και λάσπης και στη συνέχεια σκεπάζοντας το σημείο με τσιμέντο με σκοπό το σφράγισμα του ρήγματος. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ξαναδοκιμαστεί σε τόσο μεγάλο υποθαλάσσιο βάθος, γι' αυτό και δεν είναι βέβαιο αν θα είναι επιτυχής. Χρειάζεται να περιμένουμε ώρες, ίσως και ημέρες, λέει ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της BP. The job has been proceeding according to plan. We started pumping operations at 1 o'clock this afternoon. We've pumped over 7,000 barrels of drilling mud so far. Μέχρι τώρα, περισσότερα από 160 χιλιόμετρα των ακτών της Λουιζιάννα έχουν μολυνθεί από την πετρελοκυλίδα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας. Εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή, ανεπανόρθωτες είναι οι ζημίες για την αλιεία και τον τουρισμό. While we're very encouraged by some aspects of this procedure, I do not want to express optimism until I know for sure that we've secured the well and that the leak has stopped. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που στις αρχές Απριλίου είχε δώσει το πράσινο φως για υπεράκτες γεωτρήσεις στις ακτές του Ατλαντικού, φαίνεται να αλλάζει τώρα στάση. Παραμονές της επίσκεψής του στην περιοχή, ο Ομπάμα αναμένεται να ανακοινώσει ότι αναστέλει όλες τις αιτήσεις για εξερεύνηση κοιτασμάτων και κάθε άντληση πετρελαίου στην Αρκτική μέχρι το 2011. Στη Φιλανδία τώρα, Μάρο, παραιτείται από τα καθήκοντά του ο Πρωθυπουργός εν μέσω κατηγοριών ότι έχει εμπλακεί σε δύο υποθέσεις διαφθοράς. Ο Μάτι Βαν Χάνεν, αυτό είναι το όνομά του, θα υποβάλει την παραίτησή του στις 18 Ιουνίου, την επομένη της Ευρωπαϊκής Συνόδου, και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να οριστεί νέος πρωθυπουργός, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο εκπρόσωπος της φιλανδικής κυβέρνησης. Το κόμμα του κέντρου, του οποίου επικεφαλής είναι ο Βαν Χάνεν, φέρεται να έχει εισπράξει μεγάλα ποσά από επιχειρηματίες. Πάμε και στην Πολωνία τώρα, όπου τα πρώτα αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα έφτασαν εκεί και έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μόσχας και ουσιαστικά, Μάρο, πρόκειται για την υλοποίηση ενός μέρους συμφωνίας που είχε γίνει επί προεδρίας Μπους. Και η οποία, Αλίνα, άλλαξε επί προεδρίας Ομπάμα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε τα σχέδια της αντιπυραυλικής άμυνας. Έτσι, οι Πολωνοί τώρα παραλαμβάνουν ένα μικρότερο αριθμό συστημάτων, τα οποία θα εγκαταστήσουν σε θύλακα σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από το ρωσικό Καλίνιγκραντ. Για δύο χρόνια οι Patriot θα μετακινούνται εντός και εκτός πολωνικού εδάφους, μαζί με τους Αμερικανούς που πρόκειται να εκπαιδεύσουν τους Πολωνούς ομολόγους τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρο. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, πρώτη θεατρική εμφάνιση του Τζον Μάλκοβιτς στην Αθήνα και μάλιστα σε μια παράσταση που συνδυάζει το θέατρο και την κλασική μουσική. Ο διάσημος ηθοποιός είναι ο πρωταγωνιστής της κολλασμένης κομμωδίας του Μίκαελ Στρούμιγκερ και μάλιστα στο ρόλο ενός serial killer, ενώ στην παράσταση συμμετέχει και η ορχήστρα της Ακαδημίας της Βιέννης. Έναν κατασυρωή δολοφόνο ερμήνευσε ο Τζον Μάλκοβιτς στην πρώτη θεατρική εμφάνισή του στην Αθήνα, στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, γοητεύοντας τους Έλληνες θαυμαστές του. Ο διάσημος ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ από σκηνής την απουσία του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είχε εκδηλώσει την επιθυμία να δει την παράσταση που συνδυάζει το θέατρο με την κλασική μουσική, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να παραστεί. Sir, I do not know if you like opera, but even though our ticket prices are somewhat high, it's still much cheaper than passing the same 2 hours with the IMF. And hopefully more entertaining also. Ο διάσημος από τον κινηματογράφο Αμερικανός ηθοποιός, μέσα από ταινίες όπως οι Επικίνδυνες Σχέσεις και το Τσάι στη Σαχάρα, ήταν ο πρωταγωνιστής της κολλασμένης κομμωδίας του Μίκαελ Στρούμιγκερ, η οποία αποτελεί την αυτοβιογραφία του αυστριακού συγγραφέα και δημοσιογράφου Τζακ Ουντερβέγκερ, που καταδικάστηκε για τις δολοφονίες 11 γυναικών και αυτοκτόνησε. Let's say a movie is sort of like pushing a boulder up a hill. And a play
at least a good one, on a good night is like holding on to a runaway train. Quite different things, really. Στην παράσταση συμμετείχαν δύο σοπράνο και η εξαιρετική ορχήστρα της Ακαδημίας της Βιέννης, η οποία ερμήνευσε συνθέσεις των Μότσαρτ, Βιβάλτι, Χάιντν, Μποκερίνι και Γκλουκ. Οι εμφανίσεις του Τζον Μάλκοβιτς πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Θέατρο πέρα από τα όρια», που οργάνωσε η Αττική Πολιτιστική Εταιρεία με χορηγό επικοινωνία στο Μέγκα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ έκανε ο Παναθηναϊκός που θριάμβευσε με 73-54 επί του Ολυμπιακού στον πρώτο μεταξύ τους τελικό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι γηπεδούχοι έφτασαν τη διαφορά και στους 26 πόντους κόντρα στους Ερυθρόλευκους που καλούνται τώρα να απαντήσουν την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κώστας Σαρτσαρίς με αυτό το καλάθι ανεβάζει τη διαφορά στους 26 πόντους υπέρ του Παναθηναϊκού, που ήταν και η μεγαλύτερη στον χθεσινό πρώτο τελικό των play-off, ενθουσιάζοντας τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Το τελικό 73-54 αντικατοπτρίζει πλήρως την κυριαρχία των γηπεδούχων, που αξιοποίησαν το πλεονέκτημα της έδρας, έκαναν το 1-0 στις νίκες και πήραν κεφάλι στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή, που θα κριθεί στις 3 νίκες. I'm very satisfied with how we play tonight and it's really important to start final series playing how we play today. First of all, our defense, it was in a level that is really very high and I believe that we controlled the game from the first until last second. Τα τρίποτα του Αντώνη Φώτση, οι εμπνεύσεις του Διαμαντίδη και η κυριαρχία των ψηλών μέσα στη ρακέτα ήταν τα βασικά συστατικά της νίκης του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του οποίου πήραν 18 rebound περισσότερα από τους αντιπάλους τους. Στον αντίποδα, η τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε από 0 στα 23 σουτ 3 πόντων, επίδοση που σπάει κάθε αρνητικό ρεκόρ. Είμαστε πολύ θυμωμένοι και νευριασμένοι, γιατί πραγματικά δεν ήμασταν εντάξει ούτε της προσπάθειάς μας που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μας μένουν 3 μέρες για να ματώσουμε μέσα στο γήπεδο. Τα νούμερα δείχνουν τι έγινε. Δεν χρειάζονται λόγια. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χθες έγινε και το πρώτο παιχνίδι της σειράς του μικρού τελικού για την τρίτη θέση, όπου το Μαρούσι νίκησε 75-70 τον Πανελλήνιο. Στο ποδόσφαιρο, στην κόψη του ξηραφιού, βρίσκονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λόγω των διοικητικών διεργασιών. Στο Τριφύλι για αύριο είναι προγραμματισμένο το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο που θα αποφασίσει για την εκλογή νέου Προέδρου, ενώ στο τραπέζι είναι η πρόσκληση του Γιάννη Βαρδινογιάννη προς κάθε ενδιαφερόμενο για πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Στον Ολυμπιακό, ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για συμφωνία με προπονητή και η ΠΑΕ του απάντησε ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να γίνονται μέσα στα διοικητικά όργανα και όχι διαμέσου του τύπου. Στον ΠΑΟΚ, μέχρι αύριο αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον προπονητή Παύλο Δερμπιτζάκη. Η μέρα κρίσης είναι η αυριανή στον Παναθηναϊκό, καθώς στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει το καθοριστικό για το μέλλον της ομάδας διοικητικό συμβούλιο, με σημαντικότερο θέμα την εκλογή του νέου Προέδρου, με τον μεγαλομέτοχο Γιάννη Βαρδινογιάννη να έχει δεσμευτεί ότι θα στηρίξει πρόσωπο κοινής αποδοχής για την Προεδρία. Στο παρασκήνιο έχουν φουντώσει διεργασίες μεταξύ των μετόχων, καθώς αναζητείται λύση για την επόμενη μέρα της ομάδας μετά την παρέτηση του Νίκου Πατέρα. Στο τραπέζι είναι και η ανοιχτή πρόσκληση του κυρίου Βαρδινογιάννη προς κάθε ενδιαφερόμενο για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ. Στον Ολυμπιακό, την ώρα που ο Σωκράτης Κόκαλης απουσιάζει στο εξωτερικό, ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης με χθεσινή του ανακοίνωση τονίζει ότι η ομάδα δεν μπορεί να μένει χωρίς προπονητή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου και για αυτό το λόγο είναι διατεθειμένος να δώσει αυτός τα χρήματα για τη συμφωνία με ξένο τεχνικό. Με προσωπικό κόστος αναλαμβάνουν να πληρώσει το συμβόλαιο του νέου προπονητή μέχρι το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αρκεί να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για να είναι αυτός ο κύριος Βαλβέρδε. Εάν αυτό δεν είναι τελικά εφικτό, η προσφορά μου ισχύει για την απόκτηση όποιου άλλου προπονητή με διεθνή αναγνώριση και επιτυχίες στον ενεργητικό του. Διευκρινίζω ότι η δέσμευση αυτή είναι ανεξάρτητη της όποιας συζήτησης γίνει ή δεν γίνει για την απόκτηση των μετοχών του Ολυμπιακού και είναι δωρεά μου προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν άμεση και με ανακοίνωση διευκρίνησε ότι σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της ομάδας δεν συζητιούνται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ζήτησε από τον κύριο Μαρινάκη όποια πρόταση έχει να την καταθέσει εγγράφως στην διοίκηση. Οι διοικητικές εξελίξεις έχουν πάει πίσω το σχεδιασμό με τον Ζευλάκοφ, που μένει ελεύθερος, να μην έχει καμία κρούση μέχρι ώρας από την διοίκηση των Ερυθρολεύκων και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία και την Άγκαρα Κουτσού, καθώς έχει στα χέρια του δελεαστική πρόταση. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 23χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό Λούις Σέντερ, που πέρσι αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης και ο οποίος θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή της ομάδας. Επίσης, η Ένωση φέρεται να κατέθεσε πρόταση στον Πανιόνιο για τον Γιώργο Τζαβέλα,
αλλά όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Τσακίρης, θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να παραχωρήσει τον διεθνή αμυντικό. Στον ΠΑΟΚ μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόσληψη του προπονητή Παύλου Δερμιτζάκη, ενώ σήμερα ο πρώην τεχνικός του Πανδρακικού θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ομάδας. Στην εθνική ομάδα τώρα ο τραυματισμός του Σωτήρη Νίνης στην χθεσινή προπόνηση δεν ήταν σοβαρός και έτσι ο μέσος του Παναθηναϊκού θα λείψει από την προετοιμασία για 2 ημέρες. Στο διεθνή χώρο τώρα, τη συμφωνία του Ζωζέ Μουρίνιο με την Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας. Την ίδια ώρα το γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο που δείχνει τον Πορτογάλο προπονητή να ξεσπά σε λυγμούς, αγκαλιά με τον παίκτη του στην Ίντερ Μάρκο Ματεράτσι, λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού του Champions League, όπου η ιταλική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης και ήταν το τελευταίο μάτς του Μουρίνιο στον πάγκο της Ίντερ. Αυτή η χειρονομία του Ζωζέ Μουρίνιο θα μπορούσε να είναι η τελευταία εικόνα του Πορτογάλου για τους οπαδούς της Ίντερ, φεύγοντας από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League. Όμως το μαύρο αυτοκίνητο ξαφνικά σταματάει. Ο Μουρίνιο έχει πιάσει με την άκρη του ματιού του τον Ματεράτσι και θέλει να τον χαιρετήσει για τελευταία φορά. Η κάμερα μένει επάνω του και οι στιγμές που ακολουθούν είναι συγκλονιστικές. Η συναισθηματική φόρτιση του Πορτογάλου είναι τόσο μεγάλη που ξεσπά σε λυγμούς στην αγκαλιά του Ιταλού αμυντικού. Αυτή είναι μια εικόνα που πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει. Ο Μουρίνιο πέρασε 2 υπέροχες σεζόν στο Μιλάνο, δέθηκε με τους παίκτες Σίντερ, έφερε στον Μωράτη και στους οπαδούς στον Αραζούρι το τρέμπλ και σίγουρα φεύγει με μισή καρδιά. Αξέχαστη θα μείνει και η στιγμή που κλαίει σαν μικρό παιδί στην αγκαλιά του ιδιοκτήτη της Σίντερ και είναι απαρηγόρητος. Ο Μουρίνιο είναι πλέον πολύ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και επίσημα ανακοινώθηκε και από τον ισχυρό άντρα των Μαδριλένων, Φλωρεντίνο Πέρεθ. La junta directiva contratar a José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid una vez que resuelva su relación contractual con el Inter de Milán. Ο Μουρίνιο έκανε αισθητή την παρουσία του με την Πόρτο, κατακτώντας double UEFA και Champions League και οι κινήσεις του είναι πάντα προσεγμένες και επιτυχημένες, όπως αποδείχθηκε και με την Chelsea και με την Inter. Σε αυτό βασίζονται και στη Real Madrid, όπου παρά τα υπέρογκα ποσά για μεταγραφές, εφέτος έμειναν χωρίς τίτλο, ενώ στο Champions League τα τελευταία 6 χρόνια δεν μπαίνουν ούτε στην οκτάδα. Lo que me ha encantado de Mourinho es lo que seguro que les encanta a todos ustedes. Ilusión, esfuerzo, profesionalidad, motivación, competencia, en fin, todo aquello que le hace ser pues el mejor. Καλό μεσημέρι. Έντονες διακυμάνσεις καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και σήμερα ο τραπεζικός κλάδος. Ας δούμε το γενικό δίκτυο, ο οποίος αυτήν την ώρα βρίσκεται σε 1.590,12 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,28%. Μικρός όγκος των συναλλαγών στα 72 εκατομμύρια ευρώ. Στους επιμέρους κλάδους, απόλυση στις τράπεζες 0,99%, για τις ασφάλειες 3,45%, για τις κατασκευές 2%, ενισχύεται ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 3,64% και το πετρέλαιο αέριο κατά 1,34%. Κέρδια τις πρώτες ύλες 2,47%, για τα ταξίδια 1,72%, για την τεχνολογία 6,94%. Μεγαλύτερα κέρδη εμφανίζουν αυτήν την ώρα Intracom κοινή, CPI, Daionic κοινή, Cyclon, Βαρβαρέσος και Μοχλός. Μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει Ελλάς Online, Κεραμία Λατίνη, Δούρος κοινή, Αλσίνκο, Μουζάκης κοινή και Νίκας κοινή. Πάμε και στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Απώλειες για την Εθνική Τράπεζα 1,04, κέρδη για την Eurobank 1,66, για τον ΟΤΕ 3,21, υποχωρεί η Αλφα Τράπεζα 2,02, κέρδη για τον ΟΠΑΠ 1,17, απώλειες για την 3Ε 1,43, κέρδη για το Μυτιλινέο 2,63, υποχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς 2,66 και η Τράπεζα Κύπρου 0,77, κέρδη για τη ΔΕΗ 3,95%. Επίσης ενισχύεται η Αγροτική Τράπεζα 0,81, υποχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια 0,49, κέρδη καταγράφει η ΜΙΚ 2,86, απώλειες για το Τιτάνα 2,42, ενισχύεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά 4,48, η Μοτορόλ 5,95, η Βιοχάλκο 1,16, η Ιντραλότ 6,21, απώλειες για την Ελάκτορα 1,82, ενώ πτώση 1,10% καταγράφει και η μετοχή της Φολιχολή. Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι οι οικονομικοί δείκτες πρέπει να ισορροπούν και με τους περιβαλλοντικούς δείκτες.
Γι' αυτό μειώνουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε με συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ανακυκλώνουμε τα είδη που χρησιμοποιούμε. Και ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των ανθρώπων μας με εκπαιδευτικά προγράμματα. Γιατί οι δείκτες πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο. Τράπεζα Πειραιός. Η τράπεζα με τη δική σου έννοια. Ο γιατρός μου ανησυχούσε για τη χοληστερίνη μου. Γι' αυτό άρχισα να τρώω Μπεσέλ Proactive κάθε μέρα. Οι φυτικές στερόλες του Proactive εμποδίζουν τη χοληστερίνη να εισέλθει στο αίμα, φιλτράροντάς την ώστε να αποβληθεί από το έντερο. Έτσι τη μειώνουν έως και 15% μέσα σε 3 εβδομάδες. Τώρα μπορώ να απολαμβάνω τη ζωή μου. Αλλά και τη δική τους. Ναι, καλά είδατε. Τώρα η BP και το πρόγραμμα Bonus σας χαρίζουν όλο τον ΦΠΑ 21%. Ελάτε τώρα στα πρατήρια BP με το σήμα Bonus, βάλτε καύσιμα, εξαργυρώστε πόντους και ξεχάστε τον ΦΠΑ. Δώστε Bonus στον εαυτό σας. Κίτρινο τυρί. Κίτρινο. Ακούει η γυναίκα μου. Ξέρετε, δεν κάνει να τρώω. Τότε πάρτε Φίνα. Το κίτρινο τυρί με τα λιγότερα λιπαρά. Τώρα τυρί Φίνα, ιδανικό για όσους θερούνται το κίτρινο τυρί. Και νόστιμο. Βάλτε Φίνα. Βάλτε Φίνα. Δεν υπάρχει κίτρινο τυρί με λιγότερα λιπαρά. Φίνα και σε φέτες. Να βάλω. Να βάλει. Φίνα, για να μη στερήσε. Ο δικός σας λογαριασμός ταμιευτηρίου κρατάει σε φόρμα την καρδιά σας. Το μεγάλο ταμιευτήριο της Eurobank το κάνει. Γιατί η υγεία σας είναι για εμάς μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο ταμιευτήριο από τη Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Σε συνεργασία με την EFG Eurolife Ασφαλιστική. Έχει κάτι από σοκολάτα. Νέο φρουλάι πορτοκάλι με άρωμα σοκολάτας. Δεν υπάρχει άλλο φρούτο. Καλύτερα. Εμείς στην Τράπεζα Κύπρου είμαστε πάντα δίπλα σου και έχουμε τη θέληση, τη δύναμη αλλά και τη ρευστότητα για να στηρίξουμε το δικό σου σπίτι. Τράπεζα Κύπρου. Με απόσυρση ή ανταλλαγή και όφελος έως 5.000 ευρώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Μπουκιά και Συγχώριο. Επόμενη ενημέρωση περίπου στις 5 με τον Αντώνη Φουρλή. Καλό απόγευμα σε όλους.